Το δικαίωμα των ατόμων της τρίτης ηλικίας να οδηγούν και να μετακινούνται ελεύθερα είναι θεμελιώδες και είναι ανεπίτρεπτο να τους εξωθούμε στην απομόνωση. Οι ασφαλιστικές εταιρείες συχνά δεν τους ασφαλίζουν ή τους ζητούν δυσανάλογα υψηλά ασφάλιστρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Οι πρεσβύτεροι μας έχουν συμβάλει ουσιαστικά στην κοινωνία και οφείλουμε τουλάχιστον ως πολιτεία να προστατεύσουμε την αξιοπρέπειά τους. Και αυτό θα πράξουμε ως Δημοκρατικός Συναγερμός, σε συνεργασία τόσο με την ΟΠΡΕΠΟ όσο και τον ασφαλιστικό κλάδο. Οφείλουμε να βρούμε τρόπους να διασφαλίσουμε προσιτές λύσεις ασφάλισης για τους ηλικιωμένους μας, εφόσον πληρούν κάποιες προϋποθέσεις και κριτήρια. Προς αυτό τον σκοπό έχουμε ήδη επικοινωνήσει με το Σύνδεσμο Ασφαλιστικών Εταιριών και θα έχουμε συνάντηση εντός των επόμενων ημερών. Εκπροσωπώντας τους πρεσβύτερους μας, θέλω να υπογραμμίσω ότι το δικαίωμα των ηλικιωμένων να οδηγούν και να μετακινούνται με ασφάλεια να αποτελεί μείζον ζήτημα, το οποίο σχετίζεται άμεσα με την ποιότητα ζωής τους, γι' αυτό και μας απασχολεί ιδιαίτερα. Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για το γεγονός ότι οι βουλευτές μας έχουν αναγνωρίσει τις ανησυχίες μας και την ανάγκη για δίκαιη αντιμετώπιση των ατόμων της τρίτης ηλικίας που αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την εξέβρεση λύσεων που θα επιτρέψουν στους ηλικιωμένους να συνεχίσουν να οδηγούν με ασφάλεια, αξιοπρέπεια, χωρίς περιττές οικονομικές επιβαρύνσεις.